5η 2 Ιουνίου. Καλησπέρα σας. Τι είναι αυτό που μας ζορίζει τόσο πολύ με τους Τούρκους? Δηλαδή, πραγματικά αρχίζω να σκιάζομαι, έτσι. Δηλαδή, εμείς ετοιμαζόμαστε για καλοκαίρι, για εκδρομές, για διακοπές, για λίγο θαλασσίτσα. Για κάτι τέλος πάντων. Αλλά με αυτά που συμβαίνουν, κυρίες και κύριοι, από την πλευρά της Τουρκίας, πραγματικά δεν ξέρω αν το καλοκαίρι μας θα είναι έτσι όπως θέλουμε να είναι. Ο Κιλιντζάρογλου στηρίζει Ερντογάν αν κάνει κάτι για τα νησιά που κατέλαβαν οι Έλληνες. Αν θεληνική, κυρίες και κύριοι, ομοψυχία στην Τουρκία, ο ηγέτης της αντιπολίτευσης καλεί τον Τούρκο Πρόεδρο να κλιμακώσει την ένταση με την Ελλάδα, αφήνοντας υπόνοιες ακόμη και για ένοπλη σύγκρουση. Την ίδια ώρα το State Department λέει πως η κυριαρχία της Ελλάδας στα νησιά του Αιγαίου δεν αμφισβητείται. Φρένο στην τουρκική προσπάθεια για την αμφισβήτηση της κυριαρχίας των ελληνικών νησιών βάζει το State Department, απαντώντας ερώτηση της ιστοσελίδας Ελλάς Ζουρνάλ σχετικά με τις δηλώσεις που έκανε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών για τα ελληνικά νησιά. Είπε ότι ο εκπρόσωπος του State Department, η κυριαρχία της χώρας μας σε αυτά τα νησιά δεν αμφισβητείται. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα όλων των χωρών πρέπει να γίνονται σεβαστές και να προστατεύονται. Η κυριαρχία της Ελλάδας σε αυτά τα νησιά δεν αμφισβητείται. Συνεχίζοντας, ο εκπρόσωπος επανέλαβε την πάγια θέση των ΗΠΑ, η οποία ενθαρρύνει τους νατοϊκούς συμμάχους Ελλάδα και Τουρκία να συνεργαστούν για τη διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή και για την επίλυση των διαφορών. Αλλά με διπλωματικό τρόπο, το αλλά το έβαλα εγώ. Τώρα, φίλοι μου, όχι ΣΥΡΙΖΑ στην αντικατάσταση των παλαιών BMP1, λένε ότι τα σοβιετικά τεθωρακισμένα υπερτερούν τον Μάρντερ. Θα υπονομευθεί η άμυνα των νησιών, λένε στο ΣΥΡΙΖΑ. Βαριές καταγγελίες ότι η κυβέρνηση εφαρμόζει πολιτικές αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Σε κοινή δήλωσή του, οι τομεάρχες Εθνικής Άμυνας της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, Θοδωρής Ρίτσας και Γιώργος Τσίπρας, εκφράζουν τη διαφωνία του με την αποστολή βαρέως οπλισμού στην Ουκρανία, υποστηρίζοντας ότι τα σοβιετικά οχήματα υπερτερούν επιχειρησιακά, ενώ σε άλλο σημείο αναφέρουν πως επιβεβαιώνονται πλέον οι φόβοι μας ότι αυτή η κυβέρνηση είναι τόσο ανεύθυνη, ώστε είναι διατεθειμένη να υπονομεύσει την άμυνα της χώρας μόνο και μόνο για να ικανοποιήσει τις επιθυμίες τρίτων, εφαρμόζοντας στην πράξη πολιτικές αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Κατά τα άλλα, η άμυνα είναι ο υπέρτατος αυτός σκοπός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε κόκεψέριμο. State Department, η κυριαρχία της Ελλάδας σε νησιά του Αιγαίου δεν αμφισβητείται. Η ιδιαιτερότητα των δύο νησιών είναι ότι περιλαμβάνονται οργανικά στους αναθεωρητικούς σχεδιασμούς της Άγκυρας. Η ΚΟΣ, για παράδειγμα, αναφερόταν στο χάρτη με τα 14 νησιά που παρουσίασε προχθές ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούτσογλου στο Ανατολού, απειλώντας ότι είτε θα αποστρατιωτικοποιηθούν είτε θα τεθεί από μέρους Τουρκίας σε διεθνή φόρα ζήτημα κυριαρχίας. Ευρύτερη, η Άγκυρα θεωρεί ότι η Αθήνα θα πρέπει να διατηρεί στρατιωτικές δυνάμεις σε 23 νησιά, δεν πρέπει να διατηρεί, στα οποία περιλαμβάνεται και η Ψέριμος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε βρεθεί, να θυμίσουμε, στο μικρό ακριτικό νησί και το 2017 ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Κυρίες και κύριοι, μετά από χρόνια είχαμε ομιλία Καραμαλή με μηνύματα για Τουρκία και εθνική ενότητα. Έτσι λοιπόν, ο κύριος Καραμαλής πρόσφερε στήριξη στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για τον χειρισμό των κρίσιμων ζητημάτων της εξωτερικής πολιτικής, καλώντας ταυτόχρονα Μέγαρο Μαξίμου και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να κινηθούν στο πεδίο υπεράσπισης της εθνικής ενότητας. Τώρα, Γιώργος Παπαναούμα να ζητούν απαντήσεις στην τελευταία του ανάρτηση. Νέες αποκαλύψεις, κυρίες και κύριοι, από τη Βεργίνα Τηλεόραση και το Γιάννη Γετίμη λίγο αργότερα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των έμπειρων αστυνομικών που ασχολούνται με την υπόθεση της αυτοκτονίας του 50χρονου γυμναστή εδώ στη Θεσσαλονίκη. Φίλοι, συγγενείς αλλά και άνθρωποι που πήγαιναν στο γυμναστήριό του δεν μπορούν να πιστέψουν πως ο Γιώργος Παπαναούμα, γνωστός και ως γυμναστής των επωνύμων, έβαλε τέλος στη ζωή του. Θα τα δούμε όλα αυτά στις 2:10 περίπου με τον Γιάννη. Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα πάμε στην αίθουσα σύνταξης με την Σμαράγδα Στεγιανίδου να την συναντήσουμε για να μας πει για ένα απίστευτο επίτευγμα που πραγματικά αρχίζουμε και λέμε τι θα δούμε στο μέλλον και αναφέρομαι στο γεγονός ότι έφτιαξαν ηλεκτρονικό δέρμα που νιώθει πόνο. Σμαράγδα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Χριστίνα. Καλησπέρα στους φίλους τηλεθεατές. Τώρα, αυτό δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλό ή πρέπει να το φοβηθούμε, γιατί μια μηχανή, την οποία τη φτιάξανε άνθρωποι, νιώθει. Έχει αισθήματα, συναισθήματα. Στο Πανεπιστήμιο λοιπόν της Γλασκόβη, συγκεκριμένα εκεί στη Σκωτία, ο επικεφαλής καθηγητής της Σχολής Μηχανικών αλλά και οι μαθητές του πορεύησαν σε ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα για τη δημιουργία λοιπόν έξυπνων ρομπότ. Το οποίο είναι το καινοτόμο αυτό ηλεκτρικό δέρμα, ονόματι e-skin, Χριστίνα, που φτιάξανε, που μπορεί να μάθει να νιώθει τον πόνο. Ενσωμάτωσαν λοιπόν, τώρα υπάρχουν κάποιοι τεχνολογικοί όροι που
Εμείς καλά-καλά δεν μπορούμε να τους καταλάβουμε, αλλά παρόλα τα αυτά στους τηλεθετές θα το επικοινωνήσουμε. Έφτιαξαν λοιπόν ένα υπολογιστικό σύστημα επεξεργασίας που βασίζεται σε συναπτικά τρανζίστορ και μιμούνται τα νεύρα του εγκεφάλου, λοιπόν, Χριστίνα, και έτσι μπορούν μέσω αυτών των τρανζίστορ η μηχανή αυτή που φτιάξανε η ρομποτική, το δέρμα των τεχνητών, να νιώσει τσίπημα, πόνο, πες το όπως θέλεις. Σμαράγδα, συγκλονιστικό πραγματικά, γιατί καταλαβαίνουμε ότι είναι η αρχή εξελίξεων, οι οποίες θα οδηγήσουν πού ακριβώς, στο να δημιουργηθεί δέρμα το οποίο δεν θα νιώθει μόνο τον πόνο, θα νιώθει και την, θα έχει δηλαδή συναισθήματα, θα νιώθει και την χαρά, θα νιώθει και το άγγιγμα, θα νιώθει και ευχαρίστηση. Αυτό που θα ρωτούσα βέβαια έναν νευρολόγο, αν ήταν κοντά μας, θα τον ρωτούσα γιατί είναι πιο εύκολο να νιώσεις πόνο από το να νιώσεις χαρά, δηλαδή το αρνητικό είναι πιο εύκολο. Αυτό θα ήταν ένα ερώτημα που θα είχε ενδιαφέρον. Σε ευχαριστώ πολύ, Σμαράγδα Σταγιανίδου. Καλό μεσημέρι. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε να συνδεθούμε με τον δημοσιογράφο, τον συνάδελφο στην Κοζάνη, τον Μιχάλη Αγραφιώτη. Για να δω, αυτό ήθελα να δω, Μιχάλη, από πού θα εμφανιστεί σήμερα στην εκπομπή. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Χριστίνα, από την Κοζάνη. Να πω καλοκαίρι από 20 ώρες είναι περίοδο έχουμε άνοιξει. Ναι, δεν είναι πολύ καλή η σύνδεσή μας, ναι, αυτό βλέπω. Ναι, ναι, σ' άκουσα τώρα, πες μου, ναι, βεβαίως. Από το καλοκαίρι ή να περιμένουμε την αρινή ημερία για να είμαστε σίγουροι. Γιατί εσύ βλέπεις ότι έχουμε επιφυλάξεις. Εδώ είναι κατά καλό καιρό, Μιχάλη. Έχεις κάσει ο Τζίτζικας. Θα ρίξει καμιά μπόρα. Έλα τώρα. Θα ρίξει καμιά μπόρα, δεν ξέρουμε. Κάπου ρίχνει κάτι. Μιχάλη, πρέπει να αλλάξει σημείο. Δεν είναι καλή σύνδεση, δεν ξέρω. Δεν μπορούμε να σε ακούσουμε καλά. Θα επανέλθουμε, αν έχεις την καλοσύνη, να έρθουμε στο στούντιο να μιλήσουμε με τον συνάδελφο που έχω δίπλα μου, τον Δημήτρη Καραμπουρούνη, infest.gr. Δημήτρη, καλησπέρα. Πολύ καλησπέρα. Λοιπόν, θα μιλήσουμε με τον Δημήτρη, γιατί Δημήτρη, όπως είδες, ο συνάδελφος έχει κάποια προβλήματα συνδεσιμώντας. Καλά, 5G ακούμε, το ένα ακούμε, το άλλο ακούμε. Μέσα στην πόλη κυκλοφορούμε, πέφτουν οι γραμμές, δεν έχουμε ίντερνετ, σε κάποιες περιοχές δεν μπορεί να μπει οπτική ίνα. Τι είναι όλα αυτά? Δεν ήταν στα θέματα που έχεις να πεις, αλλά δεν μπορώ να μην το σχολιάσω. Καταρχήν, το 5G είναι μόνο για συσκευές που έχουν 5G. Και εγώ που έχω 5G είδα την προκοπή. Ρώτα εμένα. Κατά δεύτερον, λόγω του φαντάσματος του απίστευτα μεγάλου όγκου κινητών τηλεφώνων, τα δίκτυα δεν μπορούν να τα επεξεργαστούν. Ναι, όταν όμως μας λένε η νέα εποχή και αυτά, δεν μας λένε βέβαια ότι αυτά θα ισχύσουν. Άνα, μπράβο. Δηλαδή, είναι τα ψηλά γράμματα και αυτά που διαβάζουμε, δεν ξέρω. Εγώ έχω γραφείο δίπλα από τον ΟΤΕ και σήμερα δεν έχω να. Τι να λέμε τώρα. Να. Όχι. Δηλαδή, ναι. Ναι. Είναι ακριβώς όπως το λες. Τώρα αφήνουμε την κινητή τηλεφωνία και το 5G και πάμε στα επικίνδυνα μπάρ εδώ στη Θεσσαλονίκη. Δικό σου ρεπορτάζ στο infest.gr. Γίνονται εντατικοί έλεγχοι, αλλά οι υπεύθυνοι ξεγλιστρούν. Τι συμβαίνει? Γιατί είναι επικίνδυνα αυτά τα μπάρ? Ας ξεκινήσουμε καταρχήν από το πρώτο πρόβλημα που είναι η χορύπανση. Λειτουργούν μπάρ σε ταράτσες. Ο Δήμος και πώς μ' αρέσουν εμένα σε ταράτσες. Ναι, αλλά δεν αρέσουν σε αυτούς που θέλουν να κοιμηθούν. Σωστό. Ο Δήμος λοιπόν έχει βγάλει άδειες σχετικές. Προσπάθησα να μιλήσω με τον κύριο Κούπκα, ο οποίος είναι ο αρμόδιος αντιδήμαρχος. Δεν στάθηκε δυνατό. Ήταν προχθές στην εκπομπή, μακάρι να το ήξερα, θα τον ρωτούσα. Ναι. Συγγνώμη, δεν υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για να δοθεί μια τέτοια άδεια? Πολλές προϋποθέσεις υπάρχουν. Πολλές. Και μάλιστα πάμε στο κομμάτι τώρα, εκτός της χορύπανσης που δεν μπορούν να κλείσουν μάτι. Κάτι και χιλιόμετρα ολόκληρα. Γιατί μισό λεπτό. Γιατί αν δοθεί μια άδεια, πόσο πια χαμηλά να είναι η μουσική? Εδώ είμαστε. Χωρίς μουσική, δηλαδή, ίσως. Να δοθεί μια άδεια να βρουν και λύση. Δηλαδή, δεν γίνεται ο άλλος να έχει συναυλιακά ηχεία πάνω σε μια ταράτσα, η οποία μπορεί να κοιτάει οπουδήποτε και να μην αφήνει τον κόσμο σε ένα χιλιόμετρο να κλείσει μάτι, έτσι, σε καμία περίπτωση. Τώρα όμως πάμε στο κομμάτι της επικινδυνότητας. Μίλησαν αστυνομικές πηγές, οι οποίες μου ανέφεραν ότι δύο από τα 13 μπαρ που λειτουργούν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στα ταράτσα, έχουν σοβαρό πρόβλημα τα κτίρια τους στατικότητας. Και είναι και φυσικό. Οι ταράτσες δεν κατασκευάστηκαν για να φιλοξενούν 500 άτομα επάνω, επί 80 κιλό καθένα, δηλαδή 40 τόνους. Όχι, 500 άτομα πηγαίνουν στα μπαρ. 300. Υπάρχουν πολύ μεγάλα. Τα 500 μου φαίνεται υπερβολικό. Καθόλου. Για να σε πάω μια βόλτα, το βράδυ μου δεν τι γίνεται λοιπόν. Ναι. 500 νοματέοι να κρέμονται και ολοκληρωτικά. Έχουμε καιρό να βγούμε, βράδυ μου φαίνεται. Και στους αστυνομιατές το λέω. Μάλλον έχουμε καιρό να βγούμε σε ταράτσες το βράδυ. Γι' αυτό. Όχι μόνο, γενικά έχουμε να βγούμε καιρό βράδυ λοιπόν. Ναι. Δεν γίνεται να υπάρχουν 300 άτομα επί 80 κιλά ο καθένας επάνω σε μία ταράτσα. Έτσι. Αυτό κάνει τόνους ολόκληρους. Ξεκινάμε από 32 τόνους και φτάνουμε στους 40. Ναι.
Άρα κάποια στιγμή θα πέσουν αυτά, δεν είναι. Υπάρχει και θέμα, ναι, του πόσα άτομα. Μετά, συγγνώμη για τη διακοπή, είναι και το θέμα της πυρασφάλειας. Δεν γίνεται να έχεις ένα μπαρ που λειτουργεί σε ταράτσα ενός βιοτεχνικού κτηρίου, το οποίο έχει 5 ορόφους. Η ταράτσα είναι στον 5ο όροφο και όλοι οι υπόλοιποι κενοί. Και η μοναδική έξοδος, μία σκάλα 1 και 20. Αν πιάσει μια φωτιά. Αυτό το κτίριο. Πού θα φύγουν αυτοί. Έχεις δίκιο. Θα επανέλθουμε στο θέμα των μπαρ. Με ενημερώνουν ότι έχουμε τον συνάδελφο τον Μιχάλη Αγραφιώτη. Δημήτρη, και εσύ μαζί μας. Ξανά σύνδεση με Κοζάνη. Επιμένουμε, κυρίες και κύριοι. Μάλιστα. Μαγιά έκανε ο Μιχάλης. Άφησε τις ταράτσες για τις οποίες μιλούσαμε τώρα εδώ με τον Δημήτρη. Μακριά και μπήκες μέσα, Μιχάλη. Τα βιβλία, ναι. Τι να κάνουμε, μάχη με δημοσιογραφία, τα έχει από τα Χριστίνα. Αλλάζουμε όμως στούντιο αμέσως. Αυτό ήθελα δεν να πω. Πρόβλημα. Αλλά η μάχη με δημοσιογραφία είναι και ευέλικτη και ψάχνει λύσεις για να έχουμε το ρεπορτάζ. Λοιπόν, Μιχάλη, μου έγραφε στον ημερωτικό σου σημείωμα για πολλά περιστατικά βίας και μικροεγκλήματα στην Κοζάνη. Τι ακριβώς συμβαίνει? Υπάρχει μια ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα στην κοινωνία, πρέπει να πω, Χριστίνα. Γενικότερα. Εδώ η Κοζάνη που είναι μια φιλήσικη πόλη και δεν έχουμε αστυνομικό ρεπορτάζ σχεδόν καθόλου. Είναι όλα, είναι ρόδινα. Είναι μια πόλη που θυμίζει πιο πολύ Μεγάλη Βρετανία, Δανία, στα βόρεια, ξέρεις, εκείνες τις περιοχές που δεν υπάρχει εγκληματικότητα. Τώρα έχουμε θέμα. Δηλαδή κάθε μέρα έχουμε και ένα γεγονός, είτε κάποιος θα βγάλει μαχαίρι στην συμπολίτη του, είτε κάποιος θα πειράξει παιδιά που παίζουν, θα πάνε να τελειστεύσει, είτε ακούγονται όλα τέτοια γεγονότα, κάτι που το οποίο. Πραγματικά, όταν ένας δημοσιογράφος καλύπτει μια πόλη επί 20 χρόνια και τον τελευταίο χρόνο βλέπει επιμερίσια βάση να γίνονται τέτοια πράγματα, τότε κάτι συμβαίνει, κάτι με προβληματίζει. Μιχάλη, θα σου πω ότι και εγώ έχω την εντύπωση ότι και εδώ συμβαίνουν αυτά. Και επειδή ο συνάδελφος ο Δημήτρης καλύπτει πάρα πολλά αστυνομικά και είναι συνεχώς εν κινήσει, να μου πεις, Δημήτρη, αν ισχύει αυτό που λέω. Και εγώ έχω την αίσθηση ότι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Καταρχήν, η καινούργια κατηγορία εγκληματικότητας είναι η μικροεγκληματικότητα της γειτονιάς. Έτσι το έχει βαφτίσει το Υπουργείο, για να ξεχωρίζουν τα νούμερα της γενικής εγκληματικότητας από την εγκληματικότητα της γειτονιάς. Αυτή η εγκληματικότητα όμως γειτονιάς έχει μια φοβερή εξέλιξη. Δηλαδή, κάθε μέρα έχουμε προβλήματα δεκάδες. Η αστυνομία τρέχει και δεν φτάνει πλέον έτσι. Καλά, δεν έφτανε έτσι κι αλλιώς. Πόσο μάλλον τώρα. Προσέξτε τώρα, συνάδελφοι, τι θα ήθελα να δούμε. Πολλές φορές μου λένε ειδικοί, κοινωνιολόγοι κλπ. Ότι όχι, τώρα είναι επειδή έχουμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όλα αποκαλύπτονται. Και παλιά είχαμε βία, δεν αλλά έτσι. Δεν αποκαλύπτονταν έτσι. Εγώ έχω την εντύπωση ότι έχει αυξηθεί πάρα πολύ η βία σε όλες τις μορφές. Δεν ξέρω τι λες εσύ, Μιχάλη. Η αλήθεια είναι, εγώ και στη Θεσσαλονίκη, εντάξει, υπήρχαν πολλά χρόνια που ξέραμε, δεν περπατούσαμε έτσι και με την απλότητα και όπως περπατάμε εδώ στην Κοζάνη χωρίς να μας νοιάζει τίποτα. Στη Θεσσαλονίκη όλοι είχαμε λίγο το μυαλό μας ή στην Αθήνα ότι κάτι μπορεί να συμβεί. Όταν εμφανίζονται όμως τέτοια φαινόμενα σε μικρές πόλεις όπως είναι η Κοζάνη, που γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ μας και είμαστε μια φιλήσικη κοινωνία, πάλι το λέω ξανά, γιατί τόσα χρόνια ήταν πολύ ισχυρή η κοινωνία μας, σημαίνει ότι υπάρχει αλλαγή στην ψυχολογία των ανθρώπων. Εγώ τι βλέπω? Ότι επειδή ο κόσμος ζορίζεται πάρα πολύ οικονομικά, κάποιες ομάδες, κοινωνικές ομάδες, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν, οδηγούνται σε τέτοιες καταστάσεις, να ζητήσουν από τον διπλανό τους έστω και με τη βία χρήματα. Κάποιες άλλες κοινωνικές ομάδες νιώθουν απομονωμένες. Εμφανίζονται στους συνανθρώπους τους με βίαιη συμπεριφορά ή με προσβλητική συμπεριφορά. Πρέπει να τα μελετήσει λοιπόν η κυβέρνηση και η τοπική αυτοδιοίκηση αυτά τα φαινόμενα, διότι έχουμε σοβαρά φαινόμενα τα οποία θα εμφανιστούν μπροστά μας, όπως υπολογίζω, με γεωμετρική πρόοδο τους επόμενους μήνες. Μιχάλη, από αστυνομικά τμήματα πώς θα πάτε στην Κοζάνη? Καλά είμαστε. Ενώ είχαμε κάποιες ελλείψεις στις προηγούμενες κυβερνήσεις, κυρίως στα περιφερειακά, πολύ βόρειο και κάποιες περιοχές που είναι πιο αεροκατοικημένες, εμείς εδώ δεν έχουμε εγκληματικότητα. Πρέπει να το πούμε. Δηλαδή, κάνει πολύ καλή δουλειά η αστυνομία. Αλλά δεν είναι και θέμα αστυνομίας. Όταν δημιουργούνται στους πολίτες πολλά ζητήματα, δηλαδή τώρα, όταν ένας άνθρωπος θέλει να πάρει το ψωμί του, κάνει 5 ευρώ, δηλαδή θα φτάσει λίγο το κοινό 5 ευρώ, όταν ο άλλος δεν έχει να πληρώσει το ρεύμα του και οδηγείται σε κόψιμο τη σύνδεση του ρεύματος και μιλάμε σε μια τριτοκαζημική κατάσταση, οδηγείται αυτός ο άνθρωπος μέρα με τη μέρα, βλέπει να του τελειώνουν τα χρήματα, βλέπει να μην έχει έσοδα, βλέπει να μην έχει διέξοδο, αυτός ο κόσμος θα βγάλει κάπου αλλού τη βία και θα βγάλει κάπου αλλού τον κοινωνικό αποκλεισμό του. Δυστυχώς, Χριστίνα και Δημήτρη, μιλάμε πλέον για οικογένειες που είναι κοινωνικά αποκλεισμένες. Πολλοί άνθρωποι είναι πολύ περήφανοι, δεν θέλουν να πούν το πρόβλημά τους έξω και κρύβονται. Αλλά κάποια στιγμή θα τελειώσουν τα χρήματα, δεν θα μπορεί να αντέξει ο άλλος άνθρωπος, δεν θα έχει να πληρώσει το γάλα του παιδιού του, δεν θα έχει να πληρώσει τα βασικά του, το ρεύμα του, το νερό του και θα οδηγηθούμε σε τέτοιες καταστάσεις. Δηλαδή, η κοινωνία μας έχει δείξει ότι έχει αντοχές.
αλλά είναι πρωτόγνωρες οι καταστάσεις που διαμαρτυρώνται. Μιχάλη, επειδή ξέρεις ότι μιλάμε συνεχώς με εκπροσώπους, στελέχη της κυβέρνησης κλπ. Εκ των πραγμάτων, αφού η Νέα Δημοκρατία είναι στην κυβέρνηση, αυτή την εικόνα που περιγράφεις τώρα δεν την ζούνε, μου φαίνεται. Δεν τη βλέπουν τι ακριβώς συμβαίνει. Δημήτρη, δηλαδή. Άμα κυκλοφορούν με 40 άτομα φρουρά, πώς θα τη δουν, δεν είναι φοβερό, γιατί εγώ γνωρίζω πάρα πολύ κόσμο που περνάει πολύ δύσκολα και να δούμε λίγο τα καύσιμα και να δούμε επίσης λίγο, γιατί κάποιος μπορεί να πει άμα δεν μπορείς μην παίρνεις αυτοκίνητο. Δεν είναι έτσι, καμιά φορά και η δουλειά σου εξαρτάται από το να μετακινηθείς με αυτοκίνητο. Αλλά πέρα από αυτό, ας δούμε και το air condition που θα είναι ανάγκη σε λίγες μέρες. Δεν θα είναι πολυτέλεια το να ανοίξεις το air condition, έτσι. Ακριβώς, ναι. Χριστίνα, και εμείς επειδή περάσαμε μια δύσκολη κατάσταση με το ρεύμα του προηγούμενου χρονικού διάστημα και με τη θέρμανση, τώρα έχουμε την ψύξη, αλλά έρχεται και ένας πολύ δύσκολος χειμώνας από Οκτώβριο. Δεν το καταλαβαίνω στην κυβέρνηση. Και ξέρεις, Χριστίνα, πρέπει να πούμε την αλήθεια στον κόσμο, γιατί αρχίζει ο κόσμος να μισεί και εμάς τα κανάλια και τους δημοσιογράφους. Και εγώ δεν το δέχομαι αυτό το πράγμα. Δηλαδή λένε, γιατί μιλάτε για άλλα πράγματα ενώ εμείς έχουμε σοβαρά προβλήματα. Εντάξει, ωραίες και ομιλίες στο Κογκρέσο, ωραία και ομιλία του Καραμαλή. Δεν λέω όχι, αλλά ο κόσμος έχει σοβαρά προβλήματα ζωτικής και βιώσιμης πλέον σημασίας. Δεν μπορεί να ασχολείται με πράγματα τα οποία πραγματικά είναι για κατανάλωση, γιατί αυτά που κάνει τώρα η Τουρκία τα έκανε μια ζωή. Δεν ξέρω, έτσι, αυτό θα σε ρωτούσα, αν έχετε θορυβηθεί εκεί στη Κοζάνη με το ότι κλιμακώνεται πάλι η ένταση με την Τουρκία. Ακούγεται δηλαδή στις συζητήσεις του κόσμου στην καθημερινότητά του. Όσοι μου το λένε, Χριστίνα, όσο μάλλον το αναφέρω, η Τουρκία μια ζωή αυτά έκανε. Από τότε που θυμόμαστε τον εαυτό μας. Άρα η ανάλυση του απλού κόσμου είναι ότι τα έχουμε ξαναδεί. Δεν μασκιάζουν τέτοιες ανακοινώσεις και απειλές Τσαβούσογλου. Αυτό είναι σου εσωτερικής κατανάλωσης, δεν μας νοιάζει. Ναι. Μιχάλη Αγραφιώτη, σε ευχαριστώ πολύ για την συνομιλία μας. Χαιρετίσματα στους φίλους από την Κοζάνη. Ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Και εμείς συνεχίζουμε εδώ με τον Δημήτρη Καραμπουρούνη, inthes.gr. Δημήτρη, λέγαμε για τα μπάρ στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε πολλά, γύρονται πολλά ερωτήματα σε σχέση με τη λειτουργία τους. Μίλησες και για στατικότητα, μίλησες και για ηχορύπανση, έτσι. Δεν μίλησα εγώ, μίλησε η αστυνομική πηγή για θέμα στατικότητας. Mm-hmm. Παράλληλα, υπεύθυνο σίγουρα είναι ο Δήμος που δίνει τις άδειες για αυτή την κατάσταση. Έτσι. Δεν μπορείς να έχεις μπαρ που λειτουργούν στα τεράστια, διότι πώς θα γίνει, δικέ μου, προκαλούν ηχορύπανση μέχρι τις 6 το πρωί, 7. Να. Εγώ πέρασα 7 η ώρα έξω από 2 μπαρ συγκεκριμένα. Και αυτά έτσι, που είναι σε ταράτσες είναι σε οικοδομές που μένει κόσμος, δεν είναι σε επαγγελματικούς χώρους. Είναι σε επαγγελματικούς χώρους, προμοβιοτεχνικούς χώρους, οι οποίοι έχουν μετατραπεί σε ταράτσες. Λέω λοιπόν, άρα εκεί μένει κόσμος. Ναι, αλλά γύρω-γύρω μένει κόσμος. Στο γύρω-γύρω πλέον. Ναι. Όταν ήξερα ένα μπαρ που παράγει 200 δεσιμπέλ και άνω, έτσι, κυριολεκτικά 200 δεσιμπέλ και να πάνε να το μετρήσουν, να νομίζουν τι λέω υπερβολές. Εγώ πρέπει να πάω να μείνω εκεί δίπλα, που μου αρέσει να έχω νταβαντούρια, μου αρέσει ο θόρυβος. Θα νοικιάσω δηλαδή ένα σπίτι στην και μουσικές, άμα παίζει και ωραίες μουσικές, δηλαδή μια χαρά, το καλύτερό μου θα ήταν. Θα κοιμόμουν με τα μουσικής. Είσαι η μόνη που μπορείς να κοιμηθείς σε συναυλία προφανώς. Ναι, η μόνη. Σε αντίθεση με εμένα που δεν μπορώ να κοιμηθώ με τίποτα. Και πολλοί κόσμος αποτελώ εξαίρεση, το ξέρω, μην με πυροβολείτε, μην πυροβολείτε και το πιανίστα. Μόνο αυτό. Για τους έλεγχους που είπαμε, έτσι, οι ελέγχοι γίνονται από την αστυνομία, γιατί μίλησα και με τον διοικητή του Λευκού Πύργου. Έτσι. Γίνονται όντως έλεγχοι. Οι υπεύθυνοι πάνε στο αυτόφορο. Ξέρεις ποιοι είναι υπεύθυνοι, οι γνωστοί αυτοφοράκηδες, οι οποίοι είναι κάποιοι που έχουν δηλωμένοι ως υπεύθυνοι, άστεγοι, άφραγοι. Πάνε οι άνθρωποι να βγάλουν ένα μεροκάματο. Πηγαίνει ο υπεύθυνος στο αυτόφορο. Μετά η αστυνομία δεν μπορεί να ξαναπάει, αφού τον έχει συλλάβει τον υπεύθυνο. Και τον μπαρ συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία του μέχρι το πρωί. Τι θα γίνει με αυτήν την κατάσταση? Πρέπει να αλλάξουμε νομοθεσία τότε λοιπόν. Σωστά, σωστά. Τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται με αυτό το εργοτάξιο στο Δήμο Νεάπολης που λες ότι έχει μετατραπεί σε χωματερή. Λοιπόν, τι εργοτάξιο είναι? Γνωρίζω αυτό. Ότι είμαι πρόεδρος φιλοζωικής, έτσι βρέθηκα εκεί. Γιατί μας ενημερώσαν ότι μια γάτα έχει εγκλωβιστεί σε κάποια δίκτυα. Ξέρεις ότι το ρεπορτάζ σου για τη Βόλβη ήταν, θύμισέ μου. Για τη Βόλβη, είναι για το Δήμο Βόλβη. Ξέρεις ότι ήρθε στην εκπομπή, το είδανε πάρα πολύ, μας είδανε πάρα πολύ και είχα τηλεφωνήματα που μας έλεγαν έχουμε και άλλες πληροφορίες. Να σου το πω στο διάλειμμα, ξέχασα να σου το πω αυτό. Μόνο, έτσι. Σε μένα δεν σε στείλανε. Λοιπόν. Ναι, γι' αυτό το λέω. Τέλος πάντων, πήγα να δω τι γίνεται με το γατάκι, γιατί είναι απολυμμένο κι εγώ. Και εκεί βρέθηκα μπροστά σε μια τεράστια εστία μόλυνση. Από πεταμένες σάπιες ντομάτες, κουτιά με σάπια λαχανικά,
αυγά κλούβια. Ήταν μια κατάσταση τραγική δίπλα από τα σπίτια των ανθρώπων. Αυτή την κατάσταση λοιπόν, μια που μίλησα με τους πέθυνους του εργοταξίου. Α, φωτογραφίες, έτσι. Αυτό δεν είναι τίποτα. Πού άπασε από κοντά. Ναι, καλά, τώρα η μπόχα εδώ δεν αντέχεται. Έτσι. Ναι, ναι. Είναι, πονάει η μύτη σου. Θα ήταν φοβερό ένα ρεπορτάζ, ανοίγω παρένθεση, που θα μπορούσε να έχει και μυρωδιά. Φαντάζεσαι να οι τηλεθεατές. Θα είχαν αλλάξει κανάλι. Θα είχαν αλλάξει κανάλι. Τρέχοντας κιόλας. Θα καταλάβαιναν όμως τι συμβαίνει ακριβώς. Λοιπόν, μίλησα και με τους κατοίκους γύρω-γύρω της περιοχής και μου ανέφεραν οι άνθρωποι ότι τέσσερις συγκεκριμένοι λαϊκατζίδες που συνορεύουν με το συγκεκριμένο αυτό φαινόμενο, αντί να φύγουν τα λαχανικά τους εκεί να τα μαζεύει ο Δήμος να τα πετάει, επίτηδες τα ρίχνουν μέσα στο εργοτάξιο γιατί έχουν κόντρα με τους εργάτες. Μικρούς εργάτες. Με δύο εργάτες που δουλεύουν οι άνθρωποι μονίμως στο εργοτάξιο και τους κάνουν παρατήρηση να μην πετάνε σκουπίδια τους μέσα. Από τότε που έγινε λοιπόν εντάξει, η παρατήρηση. Πρέπει να πάρουμε. Συγγνώμη, Δημήτρη. Πετάνε όλο το σκουπιδαριό μέσα στο εργοτάξιο. Πρέπει να πάρεις τον πρόεδρο των λαϊκών αγορών, θα σε παρακαλούσα, στην επόμενη συνάντησή μας εδώ, να είναι τηλεφωνικά ο άνθρωπος, γιατί δουλεύουν το πρωί οι άνθρωποι, να του αναφέρεις το περιστατικό και να δούμε τι έχει να σχολιάσει. Έτσι. Γιατί μπορεί να το λένε και οι άνθρωποι του εργοτάξιου, δεν ξέρουμε αν είναι όπως το λένε. Πρέπει να το δούμε. Προσπάθησα να βρω και τον κύριο Γκατζέ, ο οποίος είναι υπεύθυνος για το εργοτάξιο του συγκεκριμένου. Και τους δύο, και θα πεις ότι θα το επικαλεστούμε στην τηλεόραση, ότι προσπαθήσαμε και δεν εμφανίστηκαν. Εμείς θέλουμε να τους φιλοξενήσουμε, να δούμε τι ακριβώς ισχύει. Και πάμε να δούμε και ένα θέμα έτσι, που εμένα προσωπικά με θλίβει πάρα πολύ, διότι είμαι από εκείνους από εκείνες τις δημοσιογράφους που είχαν κάνει όταν ήμουν στη Διβή Μακεδονία συνέντευξη στον αγαπημένο Δάκη. Έναν άνθρωπο θέλω να πω, αυτό είναι προσωπική μαρτυρία γιατί τον γνώρισα και είχαμε την ευκαιρία έτσι να κουβεντιάσουμε πολλά χρόνια πριν, είναι ότι ήταν τόσο σεμνός, τόσο φιλικός, τόσο απλός και τόσο έτσι ενδεικτικός μουσικά μιας ολόκληρης γενιάς που αξίζει να το αναφέρουμε και ο οποίος έφυγε από τη ζωή και δυστυχώς με δύσκολο τρόπο, με έναν καρκίνο που το ταλαιπώρησε. 4 χρόνια και κάτι. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό το τόσα καλοκαίρια, όπως είπε και η Μέρη Χρονοπούλου, ένα τραγούδι λατρεμένο, έτσι. Εννοείται, και όχι μόνο αυτό. Και έχει και μυστικό όνειρο, Δάκης, αυτό αποκαλύπτεις. Ναι, αυτό αποκαλύπτω, διότι δεν ξέρω να το γνωρίζεις, αλλά ο Δάκης ήταν προσωπικός μου φίλος. Όχι, έτσι, παρά ξέρω, γι' αυτό και είπα. Παρά τη διαφορά ηλικίας που είχαμε, γνωριστήκαμε με τον Δάκη το 2000 για πρώτη φορά. Και αποκτήσαμε εξαιρετικά στενές φιλικές σχέσεις το 2015. Mm-hmm. Λοιπόν, και ήμασταν σε διαρκή επικοινωνία και επαφή. Ήξερες δηλαδή το πρόβλημα υγείας που περνούσε. Ήξερα, δυστυχώς. Ναι. Κάποια στιγμή με πήρε τηλέφωνο ο Δάκης το 2017 και μου λέει: έχω ένα όνειρο που θέλω να πραγματοποιηθεί. Mm. Λέω: πες μου. Λέει: θέλω να τραγουδήσω με στίχους το θέμα, το μουσικό θέμα από την ταινία Οι Δρόμοι της Φωτιάς του Βαγγέλη Παπαθανασίου. Λοιπόν. Δεν θα μπορούσα να το αφήσω έτσι, φυσικά έτσι. Αμέσως ξεκίνησα διαδικασίες, μίλησα με την IP, την τότε IP. Έγιναν κάποιες διαδικασίες να πάρουμε την άδεια για να ηχογραφηθεί το τραγούδι. Δυστυχώς όμως δεν τα καταφέραμε ποτέ. Γιατί και έφυγε και ο μεγάλος βέβαια. Ακριβώς. Μπλέξαμε στη γραφειοκρατία, η IP μετά έκλεισε και το όνειρο του Δάκη παρέμεινε δυστυχώς όνειρο. Ναι. Γι' αυτό λέμε, Δημήτρη, ότι τα όνειρα που έχουμε δεν πρέπει να τα αφήνουμε για αργότερα. Ναι, αλλά μερικά όνειρα δεν γίνεται να συμβούν, αλλά παρόλα αυτά πρέπει να τα εγκαίρως, να μην λέμε, πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι λέμε αυτό θα το κάνω, τώρα δεν είναι, έχω πολλή δουλειά ας πούμε ή έχω πολλές υποχρεώσεις. Όχι. Υποχρεώσεις, η δουλειά, αλλά το όνειρο είναι όνειρο και οφείλουμε να το παλεύουμε. Δεν έχει σημασία αν δεν προλάβουμε να πραγματοποιηθεί, αλλά πρέπει να είμαστε στη διαδικασία και μπορεί και να πραγματοποιηθεί έτσι. Αυτό με τις δουλειές θα το προσέξουμε όλοι μας, όλοι όσοι μας ακούν τώρα, γιατί υπάρχει μια επιγραφή έξω από ένα νεκροταφείο σε κάποιο χωριό της Ελλάδας. Που λέει και εμείς δουλειά είχαμε, αλλά δεν προλάβαμε. Ναι. Δεν θέλω να κλείσουμε έτσι, Δημήτρη Καραμπουρούνη. Θέλω να κλείσουμε με το γεγονός ότι έχουμε μια πολύ ωραία μέρα εδώ στην έκθεση. Με πολύ ωραίο φεστιβάλ για την ανακύκλωση από τον Δήμο Θεσσαλονίκης. Και πάρα πολλά παιδιά και φωνές. Δεν περνάνε βέβαια στον αέρα, αλλά έχουμε φωνούλες παιδικές. Και αυτό μας κάνει να αισθανόμαστε κι εμείς καλύτερα. Πέρασα από το φεστιβάλ τώρα πριν έρθω. Κάτω εδώ στο περίπτερο 16 της Διεθνούς Εκθέσεως. Υπάρχει φοβερή συλλογή από δημιουργίες παιδιών που έχουν κάνει απίστευτα πράγματα, ακόμα και από ένα μπουκάλι απορρυπαντικό, αυτό που πετάμε στα σκουπίδια. Αυτά έχουν ένα ελέφαντα ολόκληρο με ένα μπουκάλι απορρυπαντικό πλαστικό και καπάκια. Τέλειο. Είναι δηλαδή απίστευτα. Όποιος μπορεί, ας έρθει. Ας έρθει λοιπόν. Άλλωστε, είναι πολύ ωραία ημέρα για βόλτα. Ευχαριστώ πολύ τον συνάδελφο, τον Δημήτρη Καραμπουρούνη. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε διάλειμμα και σε λίγο θα είναι μαζί μας ο Νίκος Δημαράς.